Πάμε σε Ροδίτη. Αυτό είναι Ροδίτη. Αυτό είναι Ροδίτη. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Πώς του ξεχωρίζεις, τα θυμάσαι. Πρόσεξε να δεις. Ο Ροδίτης έχει πολύ κόκκινο. Η βέργα του είναι πολύ, πολύ, πολύ κόκκινη. Η κλωσταριά και πάντα είναι όρθιος. Πάντα είναι όρθιος. Α, ναι, αυτό είναι όρθιο. Το άλλο ήταν κάτω στο έδαφος. Λοιπόν, η κλωσταριά. Η κλωσταριά είναι χάμο και κοίτα διαφορά. Είναι άσπρη. Ναι, έχει άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα. Και αυτή εξαπλώνεται κάτω, ενώ μπράβο, ο Ροδίτης είναι συνέχεια όρθιος. Είναι σαν αναρριχόμενος. Όρθιος, ναι. Ο Ροδίτης και το Σαβατιανό έχουν το ίδιο κλάδεμα. Το ίδιο ακριβώς. Πάντα. Κόβεις το. Φύνεις δύο μάτια. Κόβεις το περσινό. Στο Ροδίτη είπαμε δύο. Ναι. Δύο. Αυτό είναι και αδύνατος γιατί είναι μέσα. Είναι αδύνατος. Ναι, τον βλέπω, δεν είναι και τόσο. Είναι αδύνατος, έχει γεράσει γι' αυτό σαν εμένα. Και τώρα που πάμε. Πάμε σε μια ποικιλία του γλυκού. Πάλι. Του γλυκού. Αυτή είναι του γλυκού. Αυτό είναι ένα άσπρο νιχάτο και αυτό πρόμο είναι επιτραπέζιο. Και αυτό βλέπω πέφτει κάτω τα φύλλα. Και αυτό πέφτει κάτω. Και αυτό θέλει δύο και τρεις κόμπι. Ναι. Λοιπόν. Επίσης ήταν αδύνατο το πίσω του, το άφησα το μπροστινό. Δύο-τρεις κόμπι. Ναι. Αυτό βλέπεις το ίδιο, είναι αδύνατο το πίσω, ναι. Βλέπεις, πάλι τον μπροστινό. Εδώ δύο-τρεις του κάνω, λοιπόν. Τα αδύνατα τα πέτας όλα. Τα αδύνατα πέτας, ναι. Το αδύνατο για λέγεις τα πιο δυνατά δηλαδή. Μπράβο, δεν θα σου κάνει. Το ίδιο και εδώ, βλέπεις, ανάποδα θα πάμε και εδώ. Να το, είναι το δεύτερο, αυτό που θα αναφήσω είναι πολύ αδύνατο, να το. Ενώ το άλλο είναι χοντρό, ωραίο. Είναι κασιεκτικό, να το. Και τα σύγκριση, ναι. Λοιπόν. Το χοντρό αφήνεις. Το χοντρό αφήνεις. Το δυνατό. Πάνω. Το δυνατό. Ενώ εδώ θα το αφήσουμε κανονικά. Βλέπεις. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι εντάξει. Ωραία, δώσ' το. Καθαρίζουμε καλιά. Ναι, μετά το καθαρίζεις έτσι, ναι. Για να είναι. Ενώ εδώ πάλι βλέπεις. Για τον ΑΒ λόγο. Για τον ΑΒ λόγο, απάνω πήγε να ανοίξει, πέσει, ξεράθηκε. Α, το περσινό δεν άνοιξε. Το περσινό. Το πρώτο, αυτό τελείως. Και αφήνουμε το. Αυτό που πρέπει να φύγω, το κανονικό. Ωραία. Να το. Αυτό είναι του Γρήγου, το τραπέζιο. Δεν είναι καλό σωστά αυτή. Άρα λοιπόν όλο το μυστικό που από ό,τι καταλαβαίνω είναι. Πρέπει να γνωρίζεις το κλειάδεμα, δεν είναι τίποτα. Πρέπει να γνωρίζεις τα φύγια. Αυτό. Άμα δεν ξέρεις τι. Δηλαδή. Να βλέπεις τη βέργα αυτή και να ξέρεις είναι Σαβατιανό, είναι Μελής, είναι Ποταμής, είναι Μαντιλαριά. Άμα δεν ξέρεις δεν μπορεί να το κλειδεύσεις. Άρα λοιπόν, γιατί αν εκεί που πρέπει να αφήσεις δύο μάτια ή αφήσεις πέντε, ναι. Δεν θα, ή το αντίθετο. Εγώ για παράδειγμα το σκάρι την έχω πατήσει. Είχα πάρει σε ένα χωράφι δικό μου μια σταφίδα. Της άφηνε δύο πόντι, δύο μάτια. Περνούν τέσσερα χρόνια, περνούν πέντε, περνούν έξω τίποτα. Το έφερα συζήτηση με έναν πελιουργό. Του λέω δεν κάνει η σταφίδα στα φύγια. Μου λέει πώς αφήνεις, λέω δύο. Μου λέει άφησε πέντε και θα τις φύνω πέντε και γέμισε στα φύγια. Άρα όλο το μυστικό είναι το κλάδεμα. Μπράβο. Πάμε εις ένα ψαρδοσύρικο. Αυτό κάνει μαύρα στα φύγια. Πώς το είπες αυτό? Αυτό είναι. Το όνομα. Ψορδοσύρικο. Κάνει ψορδοσύρικο. Μαύρα στα φύγια είναι original συφνέικο. Φυτό. Συφνέικο φυτό, μπράβο. Και. Θέλει και αυτό κλειάδεμα όπως το. Πόσα, δύο μάτια και αυτό? Δύο. Να το. Και εδώ είναι αδύνατο το πίσω, αναγκαστικά φύγω τον προστινό. Βλέπεις. Το δυνατό πάλι αφήνω. Το δυνατό. Τα αδύνατα τα κόβεις, τα πετάς. Μπράβο. Αυτή είναι η κλωσταριά. Βλέπεις να είναι. Αυτή είναι η κλωσταριά. Θέλει πιο πολλά μάτια. Ναι. Ωραία.
Η εποχή είναι αυτή, αυτή την εποχή. Ναι, ναι, θέλει από τέλη του Γενάρη μέχρι το Φλεβάρι να πας μια και έξω. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο τρόπο συχνέου κουκλιαδέματος που κάνουν το εξής. Όπως το τέλη του Οκτώβρη, χάστο του Νοέμβρη, πηγαίνουν τώρα, το τσιμπούσανε. Κάνε αυτό πράγμα, κοίτα. Αυτό το πράγμα. Το τσιμπούσανε. Κατάλαβα. Δεν το κάνανε ολοκληρωτικό. Κάνανε το μισό. Για να μην επηρεαστεί η πληγή με τα κρύα και με τις βροχές. Και όταν ερχόταν αυτή η βροχή ή η εποχή, το τελειώνα, κατάλαβες. Μάλιστα. Κάνανε δηλαδή σε δύο δόσεις. Σε δύο δόσεις, μπράβο. Ναι. Αλλά εμείς τώρα το κάνουμε μια και έξω. Με έναν πόνο που λένε. Ναι. Κατάλαβες. Και δεν μου λες κάτι, αυτά πότε φυτεύονται? Γενάρη-Φλεβάρη. Και αυτό είναι, κόβει σε κάποιο κλαδί. Μπορεί να μας δείξει περίπου πάνω κάτω. Περίπου να μας δείξει τι κλαδί πρέπει να κόψει κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Η κάθε ποικιλία είναι διαφορετική για όλες πάνω. Ναι, 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 διαφορετική. Λοιπόν. Είναι κλειοσαριά κι αυτή. Λοιπόν. Κάτσε, αυτό είναι κοντό πριν να σου αυτό. Δεν είναι ένα μακρύ. Περίμενε να βρούμε. Ναι. Περίμενε. Αν θέλει μακρύ να. Μακρύ, λοιπόν. Να βρήκαμε εδώ ένα μακρύ. Βρήκα ένα μακρύ. Λοιπόν, πρέπει να είσαι πάνω τον τακούνι για να ξέρουμε ότι αυτό θα φέρει στα βία φέτος. Κατάλαβες, δεν είναι. Δεν είναι από τον κορμό. Ναι, κατάλαβα. Είναι από μπροστά. Αυτό εδώ. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα, λοιπόν. Πιάνεις. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Πιάνεις το σκίνζεις. Έτσι πρέπει να είναι για να κάνει στα βία ή για να πιάσει. Να το. Τόσο είσαι στη μέση. Κάτσε να το δείξουμε γιατί αυτό δεν φάνηκε. Ναι. Το σκίζεις έτσι. Το σκίζεις. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αν είσαι ένα λιάκο γύρω στις 70-80 πόντι μάκρος, φάρδος όσο είναι η αξίνη. Βάθος θέλει αρκετά βαθιά. 60-70 πόντι και το βάζεις κάτω έτσι. Μέσα στο λιάκο τώρα. Μέσα στο λιάκο, το πατάς με το ποδάρι σου, το χώνεις. Και όταν βγει απάνω από το χώμα, αφήνεις δύο κόμπι. Ένας-δύο. Από εδώ και κάτω. Το υπόλοιπο χωμένο ναι, εδώ. Έχω τώρα ξύνη στο κάτω. Ναι, από εδώ και κάτω είναι χωμένο. Αλλά θέλει να είναι στο. Όχι όρθιο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Να είναι πλάκα και αυτά εδώ πέρα τα μάτια, η κόμπη που λέμε. Αυτό το κάθε μάτι θα βγάλει ρίζα. Για να είναι όλα τα μάτια μες στο χώμα. Μπράβο. Πώς είναι η σκιά. Ναι, κατάλαβα. Όπως είναι κάναμε. Πλάκα. Και την ώρα που κανονίζεις να βγει πάνω από το χώμα. Πάνω από την επιφάνεια του χώματος, να είναι δύο μάτια. Δύο μάτια έξω από το χώμα. Ναι. Και μετά από πόσο καιρό το βγάζεις αυτό? Δεν το βγάζεις, το αφήνεις. Το αφήνεις εκεί μόνιμο χώρο που το βάζεις. Εκεί που το βάλεις. Και μετά θέλει, όταν το κλαδέψεις, θα του αφήνεις ένα κόμπο. Του αφήνεις ένα. Ναι. Όταν θα ανοίξει. Όπως το έχουμε λοιπόν ξαπλωμένο μέσα στο χώμα, είπαμε απάνω βγαίνει δύο μάτια. Ναι. Να το. Αυτό είναι πάνω από το χώμα. Να το. Πες ότι είναι. Βάλεις εδώ. Να το. Αυτό είναι πάνω από το χώμα. Πάνω από το χώμα. Όλο πάει ξάπλια. Εσύ, παίζει μεγάλο ρόλο. Όχι όρθιο, ξάπλια. Ναι, πρέπει να είναι ξάπλια. Το είπαμε. Ξάπλια. Για να τα μάτια όλα να βγουν ρίζες. Ναι, του χρόνου να το κλαδέψεις, να του φύγεις ένα μάθι. Ναι. Το οποίο αυτό θα δυναμώσει, θα γίνει χαλιός και από εκεί και πέρα μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να το κλαδέψεις κανονικά. Ωραία. Και στον τρίτο χρόνο θα σου κάνει καμπανή λέμε τα μικρά σταφύγια, και στον τέταρτο κανονικά. Α, περίπου στα 4 χρόνια δεν παίρνει σταφύγια. Στα 4 χρόνια, ναι. Εντάξει. Ωραία. Και θέλει ή κοπριά ή λίπασμα. Οι παγιοί βάλανε κοπριά. Τώρα εμείς οι καινούργοι βάλαμε λίπασμα. Εντάξει. Όχι, αλλά για μένα πιο καλή είναι κοπριά. Πιο καλή κοπριά. Ναι, ναι. Είναι οικολογική, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, εσύ μου ευχαριστούμε και πάλι. Να σε καλά. Ελπίζουμε σε επόμενο βίντεο.